Πάμε να ανοίξουμε λίγο την πολιτική ατζέντα με φόντο και το έκρηθμο κλίμα το οποίο επικρατεί στις τάξεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλησπέρα από Ηράκλειο, καλησπέρα από Κρήτη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά και καλή χρονιά να έχουμε. Να είστε καλά. Αν και ξεκινάει με μεγάλες δυσκολίες αυτή η χρονιά και με τον κορονοϊό, τις υγειονομικές επιπτώσεις αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού και βεβαίως τα κλιματικά φαινόμενα τα πάρα πολύ ακραία όπως είναι αυτά που συνέβησαν σε πολλές περιοχές της χώρας μας, στην Καρδίτσα, στα Επτάνησα. Κύριε Φίλη, είμαστε σε μια νέα εποχή, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Η φύση μας εκδικείται διότι την βιάσαμε και την βίασαν οι αγορές, την βίασαν τα μεγάλα συμφέροντα και η μικρή και η αδιαφορία η δική μας των μικρότερων, αλλά την βίασαν τα μεγάλα συμφέροντα. Ο κορονοϊός, όπως λένε όλοι οι επιστήμονες, έχει ως αιτία το ότι υπήρξε μια εισβολή στην άγρια φύση, ότι υπήρξε η κλιματική κρίση την οποία ζούμε ακόμα και σήμερα. Δεν τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη όμως και όταν μιλάμε πολιτικά για τη ζωή μας δηλαδή δεν παίρνουμε υπόψη μας αυτή τη μεγάλη διάσταση την περιβαλλοντικής κρίσης που είναι μόνιμη, μας απειλεί. Κύριε Φίλη, πριν από λίγα λεπτά είχαμε και ένα δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με σημερινές δηλώσεις του Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, του Δημάρχου Πυλέας. Αναφέρθηκε στις τελευταίες κινήσεις και την στρατηγική που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας. Φαντάζομαι είστε ενήμερος. Έχουμε να κάνουμε... είμαι, αλλά πέστε μου. Βέβαια, τι λέει. Βέβαια, η αδιαφορία δεν έχει τελειωμό. Είναι στέλεχος Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Καϊτεζίδης, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο ασκεί κριτική στις κινήσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς. Δεν πρόκειται για κινήσεις, πρόκειται για ακινησία. Όπως κλείσαν τα σχολεία τον Ιούνιο, έτσι ανοίξαν τον Σεπτέμβριο. Η μόνη φαϊνή ιδέα ήταν οι μάσκες. Και αυτές μάλιστα στην αρχή θα τις βρουν οι οικογένειες και μετά, όπως θυμάστε, στον αέρα είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα τις δώσουμε εμείς. Διαφωνώντας με την Υπουργό Παιδείας που επέμενε να τις δώσουν οι οικογένειες. Ξέρετε ότι δεν είναι δυνατόν το μείζον θέμα που είναι για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, που είναι η αρέωση των παιδιών, να μην το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, κύριε Φίλη, η κατάσταση που βιώνουν αυτή τη στιγμή οι μαθητές τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει, που έχει ξεσπάσει, βοηθάει στο να ηρεμήσουν τα παιδιά. Δεν υπάρχει καμιά σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Με υπευθυνότητα και σε τόνους λογικής επισημαίνουμε τα ζητήματα. Βλέπετε ότι ανεβαίνουν τα κρούσματα κάθε μέρα, ιδιαίτερα στην Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Φαντάζομαι ότι όταν κάνετε λόγο για στιγματισμό των μαθητών, αναφερόμενος στην αναγραφή, ας πούμε, για παράδειγμα, διαγωγή στα απολυτήρια, είναι μια έκφραση. Δεν το λέμε εμείς αυτό, το λέει η Αρχή Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Το λέγαμε στη Βουλή, δεν τα άκουγε η κυρία Κεραμέως ούτε ο Πρωθυπουργός. Πράγματι είναι στιγματισμός των μαθητών. Το λέει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με πρόσφατη απόφασή της πριν από 15 μέρες. Και ζητάει και επιβάλλει, όχι απλώς ζητάει, να μην αναγραφούν στα απολυτήρια η διαγωγή, να μην αναγράφεται των παιδιών. Ένα σχόλιο, κύριε Φίλη, αναφορικά με τις καταλήψεις που υπάρχουν και σε σχολεία της Κρήτης, πανελλαδικό το φαινόμενο, με τις αντιδράσεις των μαθητών να μην εστιάζονται τόσο στην χρήση της μάσκας και των γενικότερων περιορισμών, αλλά στο γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με υπεράριθμα τμήματα και με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να μην προχωρά στον σπάσιμο των τμήματων, διευκολύνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία. Σωστά το λέτε. Οι αντιδράσεις των παιδιών και των γονιών και των εκπαιδευτικών είναι λογικές αντιδράσεις, από όσο έχω υπόψη μου. Ζητούν το αυτονόητο. Όταν λέει το κράτος ότι δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 10 άτομα μαζεμένα σε μια πλατεία ή σε μια κοινωνική εκδήλωση, δηλαδή σε ανοιχτούς χώρους, το να λέει ότι δεν τρέχει τίποτα να είναι 25 και 27 παιδιά σε μια αίθουσα των 25 και 30 τετραγωνικών, αυτό είναι παραλογισμός. Όταν στη Βουλή των Ελλήνων, σε 470 τετραγωνικά μέτρα που είναι η μεγάλη αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, πηγαίνουμε μόνο 60 βουλευτές, σε 470 επαναλαμβάνω, τετραγωνικά πηγαίνουμε μόνο 60 βουλευτές, ενώ στα σχολεία πηγαίνουν στα 25. Ωστόσο, για να σπάσει, κύριε Φίλη, ένα τμήμα, το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, διτελέσατε και υπουργός παιδείας, θα πρέπει να υπάρξει και το προσωπικό. Θα πρέπει να υπάρξουν δάσκαλοι και καθηγητές. Και μόνιμοι διορισμοί έχουν να υπάρξουν από το 2010, αν εξαιρέσουμε την ειδική αγωγή. Ένα-ένα. Βεβαίως χρειάζονται να βρεθούν αίθουσες, όσες μπορούν να βρεθούν. Και υπάρχουν αίθουσες και σε σχολεία που έχουν κλείσει και σε ιδιωτικά σχολεία που έχουν κλείσει και σε χώρους της Εκκλησίας, σε χώρους των Δήμων. Υπάρχουν αίθουσες. Αυτά θα έχουν γίνει το καλοκαίρι και όχι τώρα που το κουβεντιάζουμε. Επίσης και προσωπικό. Πέρσι είχαμε πάρει 40.000 αναπληρωτές. Φέτος έχουμε πάρει μόνο 20.500 επί του παρόντος. Να δούμε πόσοι θα είναι και άλλοι. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε οπωσδήποτε μεγαλύτερο αριθμό αναπληρωτών φέτος από ό,τι πέρσι. Δεν έγινε τίποτα από αυτά από την κυβέρνηση. Δυστυχώς. Εγώ δεν λέω ότι παντού μπορεί να σπάσουν τα τμήματα. Υπάρχουν δυσκολίες, το καταλαβαίνω. Αλλά όμως σε πολλές περιπτώσεις τα 27άρια, τα 25άρια τμήματα με μαθητές μέσα θα έπρεπε να σπάσουν. Να βρεθούν τρόποι και να σπάσουν. Επίσης θα μπορούσαμε να δούμε ακόμα και το ενδεχόμενο να υπάρξει μικρότερο ωράριο. Έτσι ώστε να υπάρχουν βάρδιες στα σχολεία. Και αυτό ακόμα. Προσέξτε. Διάβαζα χθες τη εφημερίδα το Βήμα. Τις προβλέψεις των επιστημονικών Ινστιτούτων, των ιατρικών Ινστιτούτων. Μιλούν, το καλό σενάριο λέει είναι 1.000 κρούσματα την ημέρα το Δεκέμβριο να έχουμε στη χώρα μας. Το κακό είναι 3.000. Πού πάμε, δεν θα πάρουμε από τώρα κάποια μέτρα. Τότε θα πούμε ότι δεν πήραμε κανένα μέτρο. Γι' αυτό για να κλείσουμε έτσι τη συζήτηση που ανοίξαμε για τις συνθήκες και για το κλίμα στην παιδεία, έχετε σταθεί στην αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάπτυξης υπέρ της δημόσιας παιδείας. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό? Κοιτάξτε, είναι 32 δισεκατομμύρια τα χρήματα που δίδει η Ευρώπη για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του κορονοϊού. Αυτά πρέπει να πάνε στην υγεία, στην παιδεία και σε άλλες δραστηριότητες όπως είναι το ψηφιακό κράτος για παράδειγμα. Στην υγεία λοιπόν δεν γίνονται πολλά πράγματα. Στην παιδεία δεν πρέπει και εδώ να γίνουν κάτι. Δεν είναι μια ευκαιρία να έχουμε βιοκλιματικά κτίρια σχολικά και όχι αυτά τα κοτέτσια που είναι μερικές φορές. Ακόμα και κοντέινερ στα σχολεία. Η πιαγωγία δεν συζητώ τι είναι ακριβώς. Δεν πρέπει να κάνουμε μαζικούς διορισμούς. Λυπούμε, αλλά δεν ακούω τίποτα για την παιδεία ούτε στο σχέδιο Πισαρίδη, ούτε στην κυβερνητική ρητορική. Ο ΣΥΡΙΖΑ, χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι κατά προτεραιότητα πρέπει να υπάρξουν διορισμοί. 15.000 στην υγεία και 15.000 στην παιδεία από 1η Πρώτου του 2021. Και τα κοστολόγησε τα μέτρα κιόλας, δεν είναι στο βρόντο έτσι. Είπε πόσο κοστίζουν. Τα μέτρα κάθε χρόνο για την υγεία είναι 0,25 δις, δηλαδή 250 εκατομμύρια και 250 εκατομμύρια είναι οι άλλοι 15.000 διορισμοί για την παιδεία. Έχει μπλοκάρει πάντως η λίστα με τους αναπληρωτές, έχει κολλήσει η λίστα με τους αναπληρωτές. Δεν έχουμε μόνιμους διορισμούς. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό πάμε σε διορισμούς, αυτό λέμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς ως κυβέρνηση στις δυσκολίες των μνημονίων κοστολογήσαμε, προϋπολογήσαμε κατά προτεραιότητα στην ειδική αγωγή να γίνουν 4.500 διορισμοί. Το τρέξαμε και το προχωρήσαμε, το καθυστέρησε η κυβέρνηση. Γίνονται όμως σήμερα οι διορισμοί αυτοί, 4.500. Ήταν κοστολογημένοι, προϋπολογισμένοι στον προϋπολογισμό του 2019 που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και γίνονται με καθυστέρηση κάποιων, όπως λέγεται, αρκετών μηνών. Δεύτερον, είχαμε πει για άλλες 11.000 διορισμούς στη γενική εκπαίδευση, που ήταν όμως στην αρχή, σε αρχικό στάδιο. Και γι' αυτά δεν ακούμε τίποτα. Έχει μεγάλη σημασία, το τονίζω, από τα χρήματα που υπάρχουν χρήματα τώρα από την Ευρώπη, το Ταμείο Ανάκαμψης, κατά προτεραιότητα στην υγεία και την παιδεία. Επ' αυτού δεν ακούμε τίποτα. Ακούμε ότι θα δοθούν για να υπάρξει αλλαγή του συστήματος συνταξιοδότησης για την επικουρική ασφάλιση των ανθρώπων. Δηλαδή, πράγματα τα οποία δυστυχώς είναι στα όρια των σκανδάλων. Κύριε Φίλη, θέλω και ένα σχόλιο για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών. Ξεκινούν, όπως φαίνεται, οι διερευνητικές επαφές με φόντο βέβαια τις προκλήσεις της Τουρκίας. Κακά τα ψέματα. Μάλιστα. Είναι προφανές ότι έχουμε έναν δύσκολο γείτονα. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Η γεωγραφία δεν αλλάζει. Με τους Τούρκους λοιπόν θα είμαστε συνεχώς δίπλα. Άρα πρέπει να βρούμε λύση στα προβλήματα που μας χωρίζουν. Τα οποία Εμείς επιμένουμε στο διεθνές δίκαιο και θεωρούμε ότι το βασικό θέμα που πρέπει να κουβεντιάσουμε είναι το ζήτημα των θαλασσίων περιοχών, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ δηλαδή. Η Τουρκία βάζει τα δικά της ζητήματα. Σε ένα διάλογο που υπάρχουν οι ανιχνεύσεις, ο καθένας λέει τα δικά του, αλλά σημασία έχει ότι για να προχωρήσει πρέπει να συνεννοηθούμε ποια είναι τα ζητήματα και πώς θα επιληθούν. Και αν τελικά δεν μπορούμε πολιτικά να βρούμε λύση, υπάρχει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάης για να υπάρξει λύση στα προβλήματα αυτά. Άλλος λόγος δεν υπάρχει, είναι ο πόλεμος. Ποιος θέλει πόλεμο σήμερα? Σας ρωτώ γιατί η Τουρκία βέβαια δεν κάνει βήμα πίσω από τις αξιώσεις της και από την προκλητική ατζέντα που έχει υιοθετήσει. Οπότε εισερχόμαστε στο μέτωπο των διερευνητικών επαφών τη στιγμή που η Τουρκία επιμένει. Η Τουρκία δεν είναι αλόβητη και αίτητη. Έχει μεγάλα και εσωτερικά προβλήματα και γύρω-γύρω προβλήματα. Βεβαίως, όσο περνάει ο χρόνος, γίνεται δυσμενέστερη η σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μεγαλώνει η Τουρκία, ενισχύεται οικονομικά παρά τα μεγάλα προβλήματά της και στρατιωτικά ενισχύεται. Άρα, η αντίληψη που λέει άστα για αργότερα τα προβλήματα να λυθούν, είναι μια αντίληψη που λέει άστα για χειρότερες συνθήκες για την ελληνική πλευρά. Η στάση της Ευρώπης, κύριε Φίλη, ποια πρέπει να είναι? Μιλάει για κυρώσεις, από το ένα αυτή μπαίνει στον Ερντογάν και από το άλλο βγαίνει. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Κοιτάξτε, η Ευρώπη δεν λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο, όπως ξέρετε. Άλλα λέει η Γαλλία, άλλα η Γερμανία. Η Γαλλία έχει ένα ενδιαφέρον, κατά την προσωπική μου γνώμη, θυμίζει το απεικιοκρατικό παρελθόν της στην περιοχή. Και λέει αυτά που λέει. Θυμάστε ότι ανακατεύτηκε και στη Λιβύη. Πριν μερικά χρόνια και υπήρξε το δράμα της Λιβύης. Δεν πρόκειται να προασπίσει τα ελληνικά συμφέροντα κανένας άλλος στρατός παρά μόνο οι ελληνικές δυνάμεις. Άρα η Ευρώπη πολιτικά και διπλωματικά πρέπει να παρέμβει και μπορεί να παρέμβει. Κρατάει κατά τη γνώμη μου το ισχυρό χαρτί που παραμένει ισχυρό, λιγότερο παλιότερα παραμένει ισχυρό, των σχέσεων των ευρωτουρκικών. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ξέρω ότι το πρόγραμμά σας είναι ασφυκτικά γεμάτο. Παρά τα αυτά, αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ να βγείτε... και εύχομαι και πάλι καλό φθινόπωρο.